ότι η Ελλάδα το πρώτο μήνα, τώρα που μιλάμε, δανείστηκε 7,12 δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, με δάνεια δεν μπορείς να ασκήσεις σοβαρή πολιτική. Κάποια στιγμή πρέπει να δείτε τα λάθη που έχετε κάνει στην οικονομία. Κύριε Σταϊκούρα, το περίφημο μαξιλάρι μας κοστίζει 2,27% το χρόνο, το έχω λέει όχι. Μας κοστίζει. Πάλι λοιπόν και το μαξιλάρι που υποβοηθά την οικονομία, που θα ήταν το αμορτισέρ, πάλι τόκους έχει. Πάλι χρέος βγαίνει. Πάλι δηλαδή φορτώνουμε στην επόμενη γενιά, αν υπάρχει τη μετεπόμενη, τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων και αυτό. 450.000 οικογένειες είναι υποκατάρρευση στις τουριστικές περιοχές. Το επίδομα αλλαγές του τουρισμού έλειξε το Δεκέμβριο του 20, κύριε Υπουργέ. Δεν δικαιούνται νέα παράταση. 3.000 διπλωματούς της Εναγή χωρίς εισόδημα εδώ και μήνες. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πείτε μου. 300.000 παππούδες μας, κύριε Υπουργέ. Συντάξεις δεν παίρνουν. Παππούδες μας λένε. Πατεράδες μας είναι. Γιατί δεν κάνετε μια τροποποίηση φορολογική για τις εταιρείες που υπάρχουν στη Βουλγαρία. 6 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο, το λέω, το ξαναλέω. Προτάστε, θέλετε, σας λέω προτάσεις. Η ΝΑΗ βάζει τον κέντρο. Αλλά όταν φτάνει μια κυβέρνηση να παρακαλάει την Αλβανία να επενδύσουν Αλβανοί επιχειρηματίες στην Ελλάδα ή Σκοπιανοί ή Βούλγαροι, έχει χαθεί η μπάλα. Δώστε να βοηθούμε στο ταξί. Είναι στο κωδικό σας μέσα το ταξί. Σάξτε. Και μαλώνουν οι υπουργοί μεταξύ στο Υπουργικό Συμβούλιο κύριε της Νέας Δημοκρατίας για την ειδική κάναπη. Για το αν πρέπει να γίνει επένδυση ειδικής κάναπης. Φτάσαμε στο σημείο. Ακόμη και σε αυτό να μαλώνουν μεταξύ του δύο υπουργοί γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα ή δεν εξυπηρετούν συμφέροντα ή θεωρούν ότι είναι επένδυση αυτό. Δεν είναι επένδυση αυτό. Οι δασικοί κάρτες δεν έγιναν για να βάζουμε πάλι πρόστιμα στον Έλληνα. Πλήρωσε, ξαναπλήρωσε, ξαναπλήρωσε. Έγιναν και έπρεπε να γίνουν. Αλλά είναι το λάθος της κυβέρνησης της πολιτείας. Δεν αναφέρομαι στον υπουργό. Γενικά της πολιτείας. Δεν το πλήρωσε πάλι πολύ το λάθος της πολιτείας. Ειλικρινά πείτε μου πού μπορεί να κάνω λάθος. Από αυτά που ακούσετε, ρε παιδί. Α, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με το επιχειρήν. Ξέρετε, δεν μιλάω ως πάροχος υπηρεσιών όπως είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που κάνουν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και λένε τα δικά μου. Όχι. Είμαι επιχειρηματίας. Και για μένα δεν είναι επιχείρηση να έχεις ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Με 10-20 δημοσιογράφους. Αυτό δεν είναι επιχείρηση. Όχι, παιδάκια μου. Αυτό είναι παροχή υπηρεσίας. Η οποία σου δίνει ένα χρήμα έμεσα ή άμεσα και πληρώνει και ψευδεργαζόμενος. Όχι. Επιχείρηση και επιχειρήση σημαίνει να έχω εργαζόμενος για να παράγω πλούτο. Προϊόν, υπεραξία. Παροχή υπηρεσίας δεν είναι επιχείρηση με την έννοια όπως θέλουν κάποιοι. Με την ευρύτερη έννοια των επιχειρήσεων ανήκουν σε επιχειρήσεις κάποιες. Με 10-20 εργαζόμενους και ένα site. Κάνε ένα ραδιόφωνο. Κάνε το δημοσιογράφο. Βγαίνει και φωνάζει και βρίσκει όλο τον κόσμο. Όχι, δεν είναι έτσι. Επιχειρηματίες για μένα αυτούς που έχουν την δυνατότητα να παράγει ένα προϊόν, να το δίνει στην αγορά, να το κάνει εξαγωγή, να παράγει πλούτο, ώστε η χώρα μου να κερδίζει χρήματα από την εισαγωγή συναλλάγματος. Κατάλαβες, Γιάννη μου. Αυτή είναι η διαφορά του Βελόπουλου όταν μιλάει για οικονομία και παραγωγή πλούτου. Αλλιώς, παροχή υπηρεσίας και επιδόματα. Εγώ διαφωνώ με αυτά. Θέλω παραγωγή πλούτου. Και για να καταλάβετε ποιο είναι σημερών. Έχω συνηθίσει πάρα πολλές φορές τα κανάλια. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ότι δεν με καλούν και τα λοιπά, είναι γνωστά αυτά, δεν το συζητώ. Δεν μπορεί όμως, ρε παιδιά, να κρύβεται τις ειδήσεις. Και δεν αναφέρομαι στην Ικαρία. Δάσκαλε που δίδασκες, νόμους δεν εκράτης, νομοθετής, εσύ κλείνεις τον Έλληνα στο σπίτι να μην βγει έξω, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Άλλο θέμα. Δεν μιλώ για όλα αυτά τα ψέματα που λένε τα κανάλια. Με την τρομοκρατία που ασκεί τόσο κόσμο. Όχι. Υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρώπη. Χωρών, κρατών, όχι άτομα, οι οποίες έχουν κάνει ένα υποσύνολο κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας διαγραφή χρεών. Ακούστε, διαγραφή χρεών. Αυτό τα ελληνικά μέσα και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα το κρύβουν όλοι, το θάβουν. Το γιατί? Γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι που κυβερνάνε εντέλονται από τη Γερμανία να μην το κινούν, να μην το δημιουργούν την αίσθηση στο ελληνικό λαό ότι υπάρχει προοπτική αυτή. Κι όμως, θα το πω ευθέως, εάν δεν γίνει διαγραφή χρεών πανευρωπαϊκά, πάμε σε νέα μνημόνια. Δεν τη γλιτώνουμε. Ό,τι και να σας λένε, από τη Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα. Σε νέα μνημόνια, νέες περικοπές μισθών, νέες περικοπές συντάξεων, νέες περικοπές έτσι σε επιδόματα. Θα το πούνε όλα αυτά.
Θα με θυμηθείτε, εγώ σε ενημερώνω από τώρα, μην μου λέτε να σταμά. Και αντί, και εγώ για το ερώτημά μου, γιατί δεν επικεντρωνόμαστε στο θέμα της διαγραφής των χρεών, στηρίζοντας όλες τις άλλες χώρες που ανέφερα που το υποστηρίζουν. Ποιες χώρες είναι αυτές? Το ερώτημα. Γιατί επιμένει χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, ακόμη και το Λουξεμβούργο, έχουν κάνει ένα υποσύνολο κρατών αυτές οι χώρες που ασκούν πιέσεις προς Βρυξέλλες και τη Γερμανία με κατεπέταξε να δεχθεί διαγραφή χρεών την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιέζουν. Η Ελλάς δεν ταυτίζεται με τις χώρες αυτές. Όχι. Που είναι συμφέρον μας. Έχουμε το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, το καταλαβαίνετε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πηγαίνει. Όχι. Γιατί επιμένει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση πως το δημόσιο χρέος μας είναι βιώσιμο και παίζει το βρώμικο παιχνίδι των Γερμανών? Γιατί? Ρωτώ έτσι, να εδώ βλέπετε τους πίνακες, δεν χρειάζεται πολύ άλλο. Το χρέος, κρακ, πως πηγαίνει. Γιατί? Σκεφτείτε γιατί. Δεν πηγαίνει με τις άλλες χώρες που ζητάνε διαγραφή χρεών. Αλλά κάθε μακριά και βλέπει, γιατί οι Γερμανοί κάνουν τα ντά. Η ντά. Γιατί κάνουν ντά οι Γερμανοί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει άρρηκτες σχέσεις με τη Γερμανία. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν γίνει κυβέρνηση, ναι μεν έλεγε άλλα, αλλά είχε πομπές από το παρελθόν με την τρικομματική κυβέρνηση, θυμάστε καλά, με τη Σίμενς. Οπότε τα κυβέρνηση...